Το Spider είναι ένα καλλιτεχνικό διευρωπαϊκό project. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, που είναι το πρώτο μέρος, η πρώτη πόλη που δέχεται το φεστιβάλ, κυκλοφορεί μια ομάδα από ανθρώπους αράχνες, οι οποίοι χορεύουν και πειράζουν τον κόσμο στην Αθήνα. Με σκοπό να εξαπλώσουν την ιδέα, ας πούμε, μέσω της κίνησης. Στην έναρξη του φεστιβάλ θα συναντηθούν σε διάφορες πλατείες της Αθήνας και έξω από το ίδρυμα του Μιχάλη Κακογιάννη για να ολοκληρώσουν αυτή την performance του δρόμου. Η παράσταση «Ξένη γλώσσα» είναι η συνάντηση δύο ξένων σε μια ξένη χώρα. Είναι μια ερωτική ιστορία. Ανάμεσα σε ένα μετανάστη της Ανατολής και ένα μετανάστη της Δύσης. Έναν δηλαδή μετανάστη τρίτης κατηγορίας, ας πούμε, και ένας πρώτης κατηγορίας. Και ενώ όλο αυτό είναι ένα πολύ έτσι τραγικό θέμα, εγώ έχω τη διάθεση να βλέπω τα πράγματα σκοπτικά, ας πούμε. Γι' αυτό η παράσταση είναι ουσιαστικά μία κομεντή, η οποία δημιουργήθηκε από αυτούς σχεδιασμούς και έγινε σύνθεση από τον Θανάση του Ροκανά, έγραψε ένα ολόκληρο έργο. Φύγω παντά, γεράντε ρε ρες. Με τι λέει αυτό για ψήματα, ε? You think this is funny? It's okay. Okay, I'm just joking. Στην παράσταση υπάρχουν πολλές γλώσσες. Υπάρχουν αραβικά, ελληνικά, αγγλικά και υπάρχει και η γλώσσα της κίνησης, γιατί υπάρχει χορός μέσα στην δράση και η γλώσσα γενικώς του πίσω από τις λέξεις. Με ενδιαφέρει το πολιτικό, αλλά κυρίως με ενδιαφέρει το προσωπικό. Εγώ βλέπω λοιπόν αυτή την ιστορία προσωπικά, δηλαδή ναι μεν ο κόσμος βλέπει και η ιστορία βλέπει τους μετανάστες σαν μια ομάδα, μια μειονότητα. Εγώ θέλω να δω πιο προσωπικά, δηλαδή θέλω να δω ότι τα πράγματα που νιώθουμε, τα συναισθήματα είναι παγκόσμια. Στην παράσταση υπάρχει κι άλλο ένα ζευγάρι, το γνωστό, το πρότυπο ζευγάρι του απαγορευμένου έρωτα, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι εσύ, ο Ρωμαίος. Το χρησιμοποιώ για να κάνω μια πλάκα σε σχέση με το παρελθόν και το παρόν, σε σχέση με το πώς βλέπουμε τον έρωτα, τα πρότυπα που ακολουθούμε. Αρεμίσου τον πατέρα σου! Ξέχασε το όνομά σου! Ακόμα και αυτό αν δεν θες, αρκεί να μοργιστείς αιώνια αγάπη! Από το ζευγάρι των μεταναστών προκύπτει ένας φοβερός ρεαλισμός, τον οποίο με ξέπληξε και μ' άρεσε αυτή η κόντρα με το θέατρο, με το ψεύτικο θέατρο, με αυτό που θα θέλαμε να πιστεύσουμε, αλλά δεν πιστεύουμε. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε αυτό το θεσμό του Performing Art, γιατί αισθάνομαι ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτό που συμβαίνει στην τέχνη. Διεισδύει και φέρνει στο φως πράγματα και καλλιτέχνες και θέματα που έχουν ανάγκη, που είναι τροφή για τους ανθρώπους. Αισθάνομαι ότι η τέχνη είναι τροφή για τους ανθρώπους.